Καλησπέρα σε όλους. Βρισκόμαστε εδώ απόψε στο φιλόξενο χώρο της Καϊρίου Βιβλιοθήκης για να μοιραστούμε όλοι μαζί την παρουσίαση σε εσάς κυρίως του βιβλίου του Άρη Μαριέτη «Ιστορίες του Μπιζιγρή». Ένα βιβλίο που μιλάει για τα απίκια, φέροντας στο εξώφυλλό του το φάρο της Άνδρου τον Τουρλίτη. Ήταν μία προσωπική μου απορία μέχρι που διάβασα το βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο με πεζά κείμενα, τα οποία εύκολα μπορείς να χαρακτηρίσεις σαν ταξιδιωτικά χρονογραφήματα, καθώς περιγράφουν με γλαφυρότητα, αλλά χωρίς να γίνονται γλυκανάλατα, με σοβαρότητα, τρυφερότητα, συναισθηματισμό και μια έκδηλη αγωνία για το αύριο, τα απίκια, το χωριό των παιδικών χρόνων του Άρη Μαριέτη, και παράλληλα φωτογραφίζουν μια εποχή που, αν το σκεφτείτε, έχει φύγει ανεπιστρεπτή. Στο μεταξύ, αναβιώνουν την καθημερινότητα στα χωριά της Άνδρου, τα πλέον εύπορα χωριά της Άνδρου, που οι κάτοικοι ως επιτοπλίστων ήταν ναυτικοί. Οι ιστορίες του Μπιζιγρή είναι κατά κάποιο τρόπο η αυτοβιογραφία του Άρη Μαριέτη, καθώς εμπλέκει περιστατικά και συμβάντα με αγαπημένα του πρόσωπα, όπως η μητέρα του, με την οποία όπως φαίνεται έχει ένα ιδιαίτερο δέσιμο. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο, που είναι έτσι χαρακτηριστικό τη ζωή των απικίων. Περνούσαν οι μέρες και ζήγωνε η μεγάλη γιορτή του Άγια Νιού στις 29 Αυγούστου. Το εκκλησάκι του Αγίου πάνω από τον Μπιζιγρή γιόρταζε και ο ποταμός είχε την τιμητική του. Ο κόσμος περνούσε από το ποτάμι, ανηφόριζε για το εκκλησάκι και στην επιστροφή ξαναπερνούσε από εκεί, κάνοντας μια στάση να πιει ένα αναψυκτικό και να φάει κανένα λουκούμι από το αυτοσχέδιο καφενεδάκι που στείνανε τα παιδιά. Ο Δημήτρης, σαν μεγαλύτερος, οργάνωνε όλο το στήσιμο, αγόραζε λουκούμια, αναψυκτικά και ούζο και έστεινε το καφενείο. Έβαζε δύο ξύλα και έκλεινε μια γωνία πίσω από έναν πλάτανο όπου τοποθετούσε το εμπόρευμά του. Για ψυγείο είχε ένα μεγάλο μπουγέλο που το γέμιζε με κρύο νερό του ποταμού και έβαζε μέσα τα αναψυκτικά. Τα υπόλοιπα παιδιά ήμασταν οι βοηθοί που σερβίραμε τον κόσμο, τον οποίο περιμέναμε πώς και πώς να μαζευτούν μετά την εκκλησία, να απλωθούν στα βράχια του Μπιζιγρή και εμείς να τους σερβίρουμε. Οι χωριανοί καθόντουσαν στα βραχάκια σε παρέες και εμείς τρέχαμε να τους εξυπηρετήσουμε. Η χαρά μας ήταν να βλέπουμε τον κόσμο να γεμίζει το χώρο και να ακούμε τα καλαμπούρια και τις ομιλίες τους. Ένα άλλο σημείο που ουσιαστικά αφορά την μητέρα του και την αγωνία του που σας είπα πριν για το θάνατο, στο ποίημά του, γιατί το βιβλίο είναι πεζά και ποίηματα μαζί, «Πώς φεύγουν οι άνθρωποι, έρχεσαι και γίνεσαι το κέντρο της γης. Μαζεύεις αγάπη για να τη σκορπίσεις γύρω σου και έρχεται η στιγμή που βλέπεις ότι ο κύκλος μικραίνει μέχρι να γίνει τελεία. Ίσως όταν φύγω κι εγώ, κανείς να μη θυμάται ότι σαν σήμερα ήταν τα γενέθλιά σου, μητέρα». Λοιπόν, ένα άλλο ποίημα που ουσιαστικά εστιάζει στην παρατήρηση του Άρη σε όλα τα πράγματα γύρω του, είναι η γλώσσα των ματιών. Στα μάτια των παιδιών διάβασα την ψυχή τους. Στα μάτια των ζώων είδα την αλήθεια τους. Στα μάτια των γονιών διέκρινα τη στοργή τους. Στα μάτια ανθρώπων είδα το μίσος τους. Στα μάτια της γυναίκας είδα όλα τα αμετάφραστα. Λοιπόν, ξαναγυρνώντας στην εικόνα του εξωφύλου με τον Τουρλίτη, για να μην χάνουμε και το λόγο, τη συνέχεια, θέλω να σας πω ότι τα απίκια ήταν για τον Άρη η αφετηρία και η εκκίνηση για το ταξίδι. Η κάθοδος από το ορεινό χωριό των απικίων,
ορεινό για τα μέτρα της Άνδρου, προς την ανοιχτή γραμμή των οριζόντων της θάλασσας, αλλά με επιστροφή πάντοτε στον τόπο καταγωγής, την Άνδρο, και με σημείο αναφοράς τον Φάρο, που συμβολίζει το φως, εφιστά την προσοχή και αναπτερώνει την ελπίδα. Λοιπόν, για να μην σας κουράσω, για το βιβλίο του Άρη Μαριέτη θεωρώ ότι έχω μια προσωπική ευθύνη, καθώς τον προέτρεψα να ασχοληθεί με τον πεζό λόγο, θεωρώντας πάντα ότι οι ποιητές μπορούν να γίνουν πεζογράφοι, αλλά οι πεζογράφοι δεν γίνονται εύκολα ποιητές. Τελειώνοντας το βιβλίο, αφού το διάβασα, έχω καταλήξει στο ότι ο Άρης είναι ποιητής. Ο Άρης είναι αυτό που βλέπετε. Είναι δωρικός, είναι βαρύς, είναι σιωπηλός και φλίαρος μαζί, είναι άνδρας και παιδί μαζί. Είναι ένας άνθρωπος που διακατέχεται από την αγωνία της καθημερινότητας, αναζητεί τον έρωτα ως πρώτη ύλη ζωής, ενώ δεν κρύβει τις μεταφυσικές αναζητήσεις του και την αγωνία του για το θάνατο. Κυρίως ο Άρης είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει τη ζωή και όχι απλώς την παρατηρεί, αλλά την παρακολουθεί και καταπόδας. Και αν η ζωή είναι το άθροισμα των επιλογών μας, όπως έτσι χαρακτηριστικά ισχυρίστηκε κάποια στιγμή ο Καμί και περιγράφει στον ποιητικό και τον γραπτό του λόγο ο Άρης, θα μου επιτρέψει Χάρη να κλείσω αυτή την εισήγηση, πολύ σύντομη θεωρώ, με μια προτροπή του Νίκου Καζαντζάκη, μια αστραπή είναι η ζωή, μα προλαβαίνουμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα δώσω το μικρόφωνο στον Κώστα Βουντατάκη, ο οποίος θα σας μιλήσει για το έργο συγκεκριμένα. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστούμε την Καΐριο για τη φιλοξενία σε αυτή την όμορφη αυλή. Με τη Μαριάννα και τον Άρη είχαμε ξαναβρεθεί σε ένα αντίστοιχο πάνελ πριν από 2 χρόνια, παρουσιάζοντας το βιβλίο, το προηγούμενο βιβλίο, την προηγούμενη ποιητική συλλογή του Άρη, του Ψύχου Σιωπής. Είχα πει και τότε, και αισθάνομαι την ανάγκη να το επαναλάβω, ότι προφανώς θα υπάρχει μια εύλογη απορία σε όλους σας τι θέλει ένας δικηγόρος σε ένα λογοτεχνικό πάνελ. Λοιπόν, η πρώτη εύκολη αυτοσαρκαστική απάντηση είναι ότι ένας δικηγόρος χρειάζεται παντού. Η πραγματικότητα όμως, για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, είναι ότι τρεις λόγοι με έκαναν να είμαι εδώ. Ο πρώτος είναι γιατί αγαπάω πάρα πολύ τη λογοτεχνία και όσο μου επιτρέπει ο χρόνος διαβάζω. Ο δεύτερος είναι γιατί ο Άρης είναι φίλος, με τίμησε με την πρόκλησή του, δεν μπορούσα να αρνηθώ. Ο τρίτος και σημαντικότερος είναι ότι διαβάζοντας τις 4 προηγούμενες ποιητικές συλλογές του Άρη, διαπίστωσα ότι ο Άρης, και συμφωνώ εδώ με τη Μαριάννα, έχει βαθιά μέσα του την ποίηση. Και είναι ευλογημένος που σταματώντας τη δουλειά του, άφησε τον εαυτό του να βγάλει αυτή την ποίηση προς τα έξω. Ο μεγάλος μας ποιητής και συμπατριώτης μας Ανδρέας Σιμπυρίκος, στην ποιητική συλλογή του Ενδοχώρα, στην ενότητα Οπλόκαμος της Αλταμύρας, γράφει: «Η ποίηση είναι ανάπτυξη στήλβοντος ποδηλάτου. Μέσα της μεγαλώνουμε όλοι». Φτιάξτε την εικόνα, ένα ωραίο γυαλιστερό ποδήλατο, όπως αυτό που όλοι ονειρευτήκαμε όταν ήμασταν παιδιά, και με την αγαλίαση και τη χαρά αυτού του ποδηλάτου μεγαλώνουμε όλοι. Μέσα στην ποίηση μεγαλώνουμε όλοι, αυτό είναι το μήνυμα του Εμπειρίκου, γιατί η ποίηση είναι παντού. Και ο Άρης Μαριέτης βλέπει την ποίηση παντού. Από την πηγή του Μπιζιγρή ως τον Τουρλίτη, από την Αγία Θαλασσινή ως τα Γιάλια. Μέσα στην ποίηση μεγάλωσε, έστω και αν δεν το είχε συνειδητοποιήσει. Γι' αυτό και η ποίηση είναι παντού μέσα του. Ο Γάλλος ποιητής Πολ Βαλερή, στο δοκίμιό του «Σκέψεις για την ποίηση», έχει μια άλλη προσέγγιση της ποίησης. Λέει ότι το ποιητικό είναι ένα είδος συναισθήματος. Λέμε, για παράδειγμα, αυτό το ηλιοβασίλεμα είναι ποιητικό, αυτός ο έρωτας είναι ποιητικός. Και επομένως η ποίηση είναι η τέχνη του να αναπαραστήσει το ποιητικό συνέστημα έξω και μακριά από τις εικόνες που το έχουν γεννήσει. Και με αυτή την προσέγγιση της ποίησης ταυτίζεται πάλι ο Άρης Μαριέτης. Ο Άρης είναι φύσης συναισθηματικός
και με την ποίηση δεν κάνει τίποτε άλλο από το να αναπαριστά προς τα έξω τα συναισθήματα που κουβαλά μέσα του. Και το κάνει πάρα πολύ καλά. Ένα ποίημα του Άρη Μαριέτη από την τελευταία συλλογή, σας το είπε και η Μαριάννα, αυτό το βιβλίο Ιστορίες του Ψυχρή είναι και διηγήματα και ποίηματα. Ένα ποίημα λοιπόν που για μένα αναδεικνύει αυτά τα συναισθήματα που τον κυριεύουν και το ξεχωρίζω σε αυτή τη συλλογή, είναι το ποίημα «Προσωπικός χώρος», που νομίζω όχι τυχαία ο Άρης έχει βάλει πρώτο ανάμεσα στα ποίηματα. Και μου επιτρέπει να σας το διαβάσω. «Προσωπικός χώρος. Πάντα θα υπάρχει ένα ποτάμι να ξεπλένει τα λάθη μας, με το νερό να ταξιδεύει τις αναμνήσεις μας και τα πλατανόφυλλα να θρηνούν τη χαμένη νιώτη. Πάντα θα υπάρχει ένα λιμάνι να παγιάζουμε τις κρύες νύχτες του χειμώνα και ένα τζάκι να ζεστάνουμε τις αναμνήσεις. Και όταν μας τρομάζει το βουητό του νερού, θα θυμόμαστε το καλοκαίρι, τότε που ο ήχος του θυμίζει γουργούρισμα περιστεριού. Πάντα θα υπάρχει μέσα μας ένας χώρος γαλήνης, εκεί που οι παιδικές μνήμες, εκεί που οι όμορφες στιγμές θα μένουν για πάντα να θυμίζουν το χθες και να ορίζουν το αύριο». Αυτά είναι για τον Άρη Μαριέτη τα συναισθήματα. Ο τρόπος για να διατηρεί κάποιος ζωντανές τις αναμνήσεις του, να γαλινεύει την ψυχή του και να προσπαθεί να ξορκίσει ή να ερμηνεύσει την αγωνία για το αναπόδραστο τέλος. Αυτή η μεταφυσική αγωνία είναι παρούσα σε όλο το γραπτό λόγο του Άρη. Στο ποίημά του «Ανάμνηση», στη νέα συλλογή, λέει χαρακτηριστικά: «Όταν γίνω ανάμνηση, θα έρχομαι σε αυτούς που με αγαπούν. Δεν θα χρειάζεται να χτυπώ την πόρτα, γιατί η καρδιά είναι πάντα ανοιχτή. Όνειρα και συναντήσεις με αγαπημένους. Το περίεργο και παράξενο πάντρεμα ανθρώπων και τοπίων έχει την υπερβατική λογική των συναισθημάτων». Ο ποιητής Άρης Μαριέτης δεν ακολουθεί ένα συγκεκριμένο μέτρο, δεν έχει ένα συγκεκριμένο ρυθμό στο στίχος του, δεν γράφει με ομοιοκαταληξίες, γράφει ελεύθερο στίχο, αδέσμευτο από νόρμες, σχεδόν αυτοσχέδιο. Η ποίησή του όμως έχει ρυθμό και αυτός ο ρυθμός είναι ο ρυθμός της καρδιάς του. Στην τελευταία του συλλογή ο Άρης αποφάσισε να συμπεριλάβει για πρώτη φορά και 7 μικρά διηγήματα. Στις συζητήσεις που κατά καιρούς κάνουμε με τον Άρη, ο Άρης θεωρεί ότι είναι πρώτα απ' όλα ποιητής παρά πεζογράφος. Υποστηρίζει ότι τα ποίηματά του βγαίνουν αυθόρμητα, αυτοσχέδια, πράγμα που δεν συμβαίνει με τα πεζά του. Ίσως και να έχει δίκιο. Διαβάζοντας όμως κανείς τα πεζά του Άρη, θα συναντήσει και εκεί την ποίηση. Την ποίηση πάντα ως έκφραση συναισθημάτων. Τα πεζά του Άρη δεν είναι διηγήματα. Δεν έχουν την κλασική φόρμα του διηγήματος. Δεν έχουν μια πλοκή, μια εξέλιξη και μια κορύφωση. Είναι μάλλον αφηγήματα. Αποτελούν, όπως συμβαίνει και στην ποίησή του, απλά και ξεκάθαρα καταθέσεις ψυχής και αναμνήσεων. Γράφει μικρές ιστορίες από τη ζωή του με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που θα τις έλεγε σε μια παρέα, σε ένα καφενείο στα Πίκρα. Ανεπιτίδευτα, αυθόρμητα, χωρίς το φορτίο περιττών καλολογικών στοιχείων, γνήσια και γι' αυτό ποιητικά. Σε όλα τα αφηγήματα του Άρη είναι πάντα παρούσα η γυναίκα. Είτε είναι η μητέρα του, είτε είναι το πρώτο ερωτικό σκύρτημά του με ένα συνομήλικο κορίτσι στο πανηγύρι της Κατασκευής το 15 Αύγουστο, είτε αργότερα νεαρός χορεύοντας αμήχανα με ένα μεγαλύτερο κορίτσι του στο πανηγύρι της Βουρκωτής, είτε στο στρατό όταν παρεκκλίνει τις πορείες του σε μια αποστολή για να δει κάποια κορίτσια που είχαν πάει εκδρομή. Όλα αυτά είναι αποτυπωμένα στα διηγήματά του. Η γυναίκα είναι πάντα παρούσα στη ζωή του Άρη. Και θα έλεγα ότι έχει και τον κεντρικό ρόλο στις μνήμες του, αν δεν υπήρχε η μουσική. Ο Άρης, σε αυτό το βιβλίο, όλες του τις μνήμες τις συνδυάζει με ένα τραγούδι. Σε κάθε αφήγημα ξεπετιέται ένα τραγούδι. Είτε σαν παιδί όταν κάθεται στην τρανή σπηλιά να ξαποστάσει μετά τον μπάνιο στα γυάλια, όπου θυμάται την κυρία Παναγιώτα να τραγουδάει το φουστανάκι με καρό, είτε στο στρατό όταν στο θάλαμο τραγουδούν το «Μη μου θυμώνεις μάτια μου», είτε στην άουσα όταν πρωτακούει ένα τραγούδι της Βέμπο, η μουσική παίζει πάντα κεντρικό ρόλο στη ζωή και στις μνήμες του Άρη. Και γι' αυτό στο ποίημά του «Μελαγχολία», στην τελευταία του συλλογή, γράφει για την προσπάθειά του να διώξει την αδιόρατη θλίψη της μελαγχολίας που τον κυριεύει. Έβαλε την αγαπημένη τη μουσική, οι νότες στα ακουστικά τον μετέφεραν σε έναν άλλο κόσμο ονειρικό, ιδανικό. Η ψυχή του γέμισε με την ομορφιά της μουσικής. Νομίζω ότι η γυναίκα, η μουσική και η ποίηση είναι μάλλον το τρίπτυχο που χαρακτηρίζει τη ζωή του Άρη. Και φυσικά από δίπλα η Άνδρος. Η Άνδρος από τον Τουρλίτη ως τον Πιζιγρή,
και από την τρανή σφυλιά μου στα γέλια. Τελειώνοντας, για να μην σας κουράσω, θα ήθελα να σας διαβάσω ένα μικρό ποίημα του Άρη από την προηγούμενη του συλλογή, που εγώ ξεχωρίζω ιδιαίτερα. Και λέγεται «Πλάνα μάτια». Εκεί που η θάλασσα συναντά τον ουρανό, είδα τα μάτια σου. Εκεί που είναι ο θαλασσινός ορίζοντας, είδα τα μάτια σου. Ήταν μπλε όπως η θάλασσα, γαλάζια όπως ο ουρανός. Πλησίασα για να τα συναντήσω, αλλά δεν έφτανα. Μέχρι που κατάλαβα, θάλασσα και ουρανός δεν ενώνονται ποτέ. Νομίζω ότι είναι ένα ποίημα που συμπυκνώνει όλη αυτή την έκφραση των συναισθημάτων που τον διακατέχουν. Φίλε Άρη, καλό τάξιδο και τελειώνει το βιβλίο. Συνέχισε να κάνεις αυτό που κάνεις, γιατί αυτό είναι παράδειγμα για όλους μας. Η διάθεσή σου, η όρεξη που έχεις να βγάζεις το μέσα σου προς τα έξω. Γιατί κάπου εκεί βρίσκεται και το αληθινό νόημα της ζωής. Ευχαριστώ. Ο Γιώργος ο Καλυβρούσης, ο γιατρός Γιώργος Καλυβρούσης και συγγραφέας, θα ήθελε πάρα πολύ να είναι μαζί μας απόψε, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι. Ανταυτού λοιπόν θα διαβάσω εγώ έναν χαιρετισμό και μία κριτική και ό,τι θα έλεγε εκείνος. Στείλε Άρη, ήταν διακαής μου επιθυμία να είμαι απόψε μαζί σας στην παρουσίαση του βιβλίου σου στην Άνδρο. Δεν θα με εμποδίσει όμως ο σύ παρόν να σχολιάσω εσένα και το έργο σου. Ήδη από την πρώτη μας γνωριμία, όταν ακόμη ζούσε ο γαμπρός σου Λεωνίδας, κατάλαβα ότι δεν συγκαταλέγεσαι στους ανθρώπους που μιλάνε από συνήθεια, αλλά σε αυτούς που μιλάνε όταν έχουν πράγματι κάτι να πούν. Και έχεις πολλά να πεις, Άρη, γιατί ο εσωτερικός σου κόσμος είναι γεμάτος βιώματα, εικόνες, ιδέες, ρομαντισμό και έρωτα. Όλα δηλαδή εκείνα τα εχέγγυα που εκτρέφουν τον ποιητή. Η ποίηση είναι ακριβώς ο τρόπος που διάλεξες για να εκφραστείς και να αποκαλύψεις όλα αυτά που σωρέθηκαν μέσα σου και κινδύνευσαν να εκραγούν. Μπόρεσα να ασχοληθώ με την ποίησή σου μόλις μετά την έκδοση της τρίτης ποιητικής συλλογής σου αποτύπωμα στην Άμμο. Εδώ δίκαια θα διερωτηθείς πώς ένας γιατρός τολμά να ασχοληθεί με κριτική και ανάλυση της ποίησης. Μα ο λόγος είναι βασικό διαγνωστικό και θεραπευτικό εργαλείο του γιατρού. Με το λόγο αρχίζει πρώτη επαφή γιατρού-ασθενή. Μιλάμε με τον άρρωστο, κυρίως τον ακούμε και αυτό βοηθάει. Ο λόγος συνοδεύει κάθε φάρμακο και σε ορισμένες περιπτώσεις το υποκαθιστά πλήρως. Επανέρχομαι στην τρίτη ποιητική συλλογή σου και στην τέταρτη που σύντομα ακολούθησε για να περιγράψω την ευχάριστη έκπληξη που μου προξένησαν αυτά σου τα έργα. Μου θύμισαν τον αγαπημένο μου ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη, για τον οποίο τόλμησα μαθητής ακόμη σε μια εποχή που ήταν σχεδόν απαγορευμένος και κάθε απλή αναφορά του ονόματός του προκαλούσε κοινωνικό στιγματισμό, να κάνω διάλεξη για τη ζωή και το έργο του στο Εμπειρίκιο Γυμνάσιο. Σήμερα, ο Καβάφης διδάσκεται στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Είναι έκδηλη η παρουσία του Καβάφη στο έργο σου. Έτσι είναι η ζωή, ένας καφές που τον πίνουμε γουλιά-γουλιά. Πότε γλυκό, πότε πικρό, πότε γλυκόπικρο. Ένας καφές στη Κηφισιά με τη φιλοσοφία της στιγμής, τέλος Αυγούστου, παραμονές φθινοπόρου, εποχή απολογισμού και αναθεωρήσεων. Ο ποιητικός σου λόγος είναι μεστός μεν, αλλά συγχρόνως λιτός, σχεδόν λακωνικός. Δεν περιφεύγει τίποτα, δεν χαλαλίζεις ούτε μία λέξη, ούτε ένα γράμμα, δεν τα λαγοδρομείς. Σέβεσαι το μονοτονικό σύστημα και βάζεις τόνους. Με τα υπόλοιπα σημεία στίξης έχεις πάρει διαζύγιο. Ξοδεύεις που και που μόνο ένα κόμμα. Συγκουνεύεσαι ακόμη και τις τελείες. Δεν πάβεις όμως να είσαι απόλυτα κατανοητός και μελωδικός. Ενώ ξέρω ότι είσαι γλεντζές, στις φιλοσοφικές σου αναζητήσεις διακατέχεσαι από απροκάλυπτη μελαγχολία, γίνεσαι σχεδόν κλαψιάρης για αυτά που έχασες. Στη διαδρομή επικρατεί η αγάπη σου για τη ζωή
και στο τέλος είσαι αισιόδοξος για την ομοτέλεια σκότος και φως ημέρα. Και νύχτα, ανατολή και δύση, θάνατος και γέννηση. Τότε γιατί έκλαιγες? Έκλαιγα για το όνειρο που πέθανε. Τι θέλεις να πεις? Το γέννησα, το ανάστησα, το έζησα και κάποια στιγμή πέθανε. Και τώρα θα φτιάξω άλλο. Είσαι αδιόρθωτος. Είμαι άνθρωπος. Έμαθα από μωρό να ονειρεύομαι και θα συνεχίσω μέχρι να πεθάνω. Σε μία από τις σπάνιες συναντήσεις μας που σου έδωσα συγχαρητήρια για την παραγωγικότητά σου που οδηγεί σε απανωτές εκδόσεις νέων συλλογών, μου εκμυστηρεύτηκες ότι έχεις τόσο πολλά να γράψεις που δεν προλαβαίνεις με τη χρονοβόρα επεξεργασία που απαιτεί ο ποιητικός λόγος. Σε ρώτησα γιατί δεν κάνεις χρήση και του πεζού λόγου. Μου απάντησες ότι μόνο με ποίηση μπορείς να πεις αυτό που θέλεις. Διαφώνησα μαζί σου και σου είπα ότι ο πεζός λόγος μπορεί να είναι ποιητικός, ενώ το αντίθετο θα ήταν ακατόρθωτο. Τόσο ο πεζός όσο και ο ποιητικός λόγος είναι αναπόσπαστα κομμάτια της λογοτεχνίας, ασκώντας συνεχείς αλληλεπιδράσεις στο γραπτό κείμενο. Δεν υποβαθμίζεται ο ποιητής που δανείζεται την ποίηση για να γράψει πεζογραφία, αναβαθμίζεται όμως η λογοτεχνία. Και να που ξαφνικά έκανες πάλι την έκπληξη. Το βιβλίο που παρουσιάζεις απόψε, «Ιστορίες του Μπιζιγρή», είναι το πρώτο σου πεζογράφημα γραμμένο με ποιητικό τρόπο. Είναι γνωστό ότι ο πεζός λόγος απευθύνεται σε πλατύτερο κοινό που δεν καταλαβαίνει ή δεν τον ενδιαφέρει οπωσδήποτε η ποίηση. Έτσι θα μπορέσουν πολύ περισσότεροι να μοιραστούν τις σκέψεις και τις ευαισθησίες σου. Ήδη ο τίτλος έπληξε σε μένα την πιο ευαίσθητη χορδή, τη χορδή των παιδικών αναμνήσεων. Η οικογένεια αχώριστου παιδικού μου φίλου, συμμαθητή και σημερινού συναδέλφου διατηρούσε στον Μπιζιγρή χτήμα με αγρικία και ήμουν κι εγώ συχνά επισκέπτης εκείνο το μαγευτικό μέρος που μοιάζει να είναι από άλλο κόσμο. Και σε σένα είναι αυτός ο μαγικός κόσμος και οι αναμνήσεις της νιώτης σου που οδήγησαν την πένα σου για να γράψεις τις μικρές αλλά μεστές ιστορίες με τη σημερινή ματιά του έμπειρου, του ταξιδευτή, του νοσταλγού που επιστρέφει. Κι αν ακόμη ήθελες να κρύψεις την ανδριώτικη ψυχή σου, η γραφή σου κραυγάζει ανδριώτικα και σε προδίδει. Πιο ανδριώτης δεν γίνεται. Ακόμη και όταν περιγράφεις κάποιες λίγες καταστάσεις εκτός άνδρου, το μυαλό δεν ξεκολλάει από την άνδρο και θέλει να γυρίσει σε αυτήν. Ο ποιητικός λόγος, όχι η ποίηση που δεσπόζει στο έργο σου, το κάνει ευανάγνωστο, ευχάριστο και ψυχαγωγικό. Διαβάζεται απνευστή, όπως τα έλεγε και η φίλη μας Άννα Βούλγαρη. Είναι ένα βιβλίο βάλσαμο για όσους έζησαν εκείνες τις περιόδους και μια καλή ευκαιρία στους νέους να γνωρίσουν συνήθειες και ευαισθησίες των παλιών. Γενικά θεωρώ το νέο σου βιβλίο απαραίτητο για τη βιβλιοθήκη κάθε ανδριώτη και κάθε φίλου της άνδρου. Είναι τιμή για όλους μας. Αγαπητέ Άρη, σε συγχαίρω, σου εύχομαι υγεία, μούσα και κέφι για να συνεχίσεις να μας μεταφέρεις με το ταλέντο σου σε άλλους κόσμους. Καλό τάξιδο να είναι και την καλησπέρα μου στους εκλεκτούς καλεσμένους σου. Καλή αντάμωση, Γιώργος Καλυβρούσης. Άρη, νομίζω ότι με ομοφωνία ανακριτού, εισαγγελέως, έχουμε καταλήξει σε ποιητής. Λέμε όλοι το ίδιο. Λίγο να μας πεις και εσύ. Δεν είναι υπερβολικά. Είναι τρεις άνθρωποι ξένοι, διαβάσαμε ένα βιβλίο και είπαμε τα ίδια πράγματα. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμήσατε την παρουσία σας. Το βιβλίο μου, «Ιστορίες του Μπιζιγρή», είναι το 5ο βιβλίο που εκδίδω, αλλά είναι η πρώτη φορά που κάνω παρουσίαση στην άλλη. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω μερικά πράγματα για μένα σχετικά με το συγγραφικό μου έργο. Όσοι με γνωρίζουν δεν ήξεραν ότι γράφω, ουσιαστικά ότι και εγώ γνωρίζω αυτή την πλευρά του εαυτού μου, την οποία ανακάλυψα σε μεγαλύτερη ηλικία. Συνήθως οι άνθρωποι που έχουν κάποιο ταλέντο στο γράψιμο ξεκινούν από τα παιδικά τους χρόνια να γράφουν και μεγαλώντας είτε το καλλιεργούν είτε τον καταλείπουν. Εγώ δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Μέχρι τα 30 μου δεν είχα γράψει ούτε μία λέξη.
Βέβαια μου άρεσε πολύ η πίεση και οι ποιητές όπου τα βάθεις με είχαν στιγματίσει. Αλλά μέχρι εκεί. Σε αυτή την ηλικία άρχισαν να σας υπογυρίζουν στο μυαλό μου διάφορες σκέψεις, να γίνονται προτάσεις και να ζητάνε μια διέξοδο. Τότε ήταν ένα απόγευμα που πήρα ένα χαρτί και ένα μολύβι και μέσα σε δύο λεπτά έγραψα κάτι που ήταν ένα μικρό πείμα και το ονόμασα Αρχή. Δηλαδή πήρα ένα στυλό, ένα μολύβι ξαφνικά και έγραψα Αρχή. Μικρή αρχή. Μισή στροφή. Μεγάλος κόπος. Είπες μπορείς. Και αν είναι αρχή δύσκολος δρόμος, αξία έχει να προσπαθείς. Να πάρεις πάντα το δαδί, το πώς, το δρόμο. Είναι η ζωή πάντα μια αρχή, κύκλος ο χρόνος. Και προσπαθείς από την αρχή. Πάντα η αρχή, μια προσμονή και ένας δρόμος. Αυτό ήταν το πρώτο ποίημα που έγραψε στη ζωή μου. Που βγήκε έτσι αυθόρμητο. Τότε ήταν σαν να άνοιξε μια πόρτα από ένα κλειστό δωμάτιο και από μέσα ξεχύθηκαν πράγματα κλεισμένα και πιεσμένα. Άρχισα να γράφω συνεχώς και μάλιστα όταν έγραφα ήμουν σε μια κατάσταση έκστασης. Κάποια στιγμή αναρωτήθηκα αν αυτά που έγραφα αξίζουν κάτι και γράφτηκα σε ένα λογοτεχνικό εργαστήρι που είχε δημιουργήσει τυχαίν ο αείμνηστος ποιητής και κριτικός Νίκος Φωκάς. Μαζευόμαστε άνθρωποι με παρόμοιες ανησυχίες και διαβάζαμε αυτά που γράφαμε. Γινόταν ανάλυση και συζήτηση τόσο των δικών μας γραπτών όσο και άλλων γνωστών συγγραφέων. Εκεί μου κόπηκε ο αφορμητισμός, γιατί κατάλαβα ότι είναι τόσο απλό να γράφεις, αλλά έγινα πιο όριμος συγγραφικά. Το εργαστήρι το παρακολούθησα για 5 χρόνια μέχρι που διέκοψε τη λειτουργία του λόγω ασθένειας του Νίκου Φωκά. Πολλοί από τους συμμετέχοντες έκαναν συγγραφική καριέρα, όπως η Αγγελική Σιδηρά, η Κωνσταντίνα Μαρίνη, η Ζέτα Κουντούρη και άλλοι. Ήταν όλοι άνθρωποι με ταλέντο που αναζητούσαν μια διέξοδο στις λογοτεχνικές τους ανησυχίες. Συνέχισα να γράφω χωρίς να το γνωρίζουν παρά μόνο ελάχιστοι άνθρωποι, ούτε η οικογένειά μου δεν γνώριζε. Όταν πήρα σύνταξη και είχα αρκετό ελεύθερο χρόνο, αποφάσισα να τα επεξεργαστώ και να εκδώσω το πρώτο μου βιβλίο, το 2014, που το ονόμασα Ταξίδι σε αχαρτογράφητα νερά. Το ονόμασα έτσι γιατί ο χώρος της ποίησης ήταν νέος και αχαρτογράφητος για μένα. Συνέχισα να γράφω και τον επόμενο χρόνο, το 2015, εξέδωσα την συλλογή Λαχρεμιβάτης των Ήρων. Το 2017 είχε το αποτύπωμα στην Άμμο, το 2020 είχε σιωπής. Και το 5ο βιβλίο, το 2024, Ιστορίες στην Πιζηγρή, είναι το πρώτο βιβλίο στο οποίο εκτός από ποίηματα περιλαμβάνει και μια σειρά βιωματικών διηγημάτων. Ο Πιζηγρής είναι μια πηγή και ένα μέρος του ποταμού που ξεκινάει από τις Ευρουσές και καταλήγει στα Γιάλια. Εκεί παίζαμε στα παιδικά μου χρόνια και ήταν η αφορμή να δοκιμάσω να γράψω τις αναμνήσεις μου. Έτσι έγραψα μερικά διηγήματα. Δυστυχώς σήμερα το ποτάμι είναι κατελειμμένο και η βρύση μισοβουλιαγμένη. Βέβαια, παρά την προσπάθειά μου αυτή στον πεζό λόγο, την οποία και θα συνεχίσω, θεωρώ τον εαυτό μου ποιητή και όχι πεζογράφο. Γι' αυτό θα σας διαβάσω ορισμένα ποίηματα από το βιβλίο, εξηγώντας σας παράλληλα την αφορμή που γέννησε το καθένα από αυτά. Εδώ θα γράψω μεγάλα για να τα διαβάσω χωρίς γυαλιά. Αλλά στο βιβλίο είναι πιο μικρά. Λοιπόν, έχω γράψει ένα ποίημα για την Άδρο και συγκεκριμένα για τη χώρα. Αυτό που μου γέννησε την επιθυμία να γράψω το ποίημα αυτό ήταν η εικόνα που βλέπει κανείς κατεβαίνοντας από τα πίκια ή βλέποντας από τα δεξιούς τραπουργές της χώρας. Είναι ένα κομμάτι της στεριάς μέσα στη θάλασσα και έχει δεξιά μια παραλία και αριστερά μια άλλη παραλία. Εμένα αυτό μου θύμισε ανθρώπινο σώμα με το κεφάλι του μπροστά στο κάστρο και η παραλία στα χέρια, ανοιχτά. Έτσι το φαντάστηκα και έτσι έγραψα αυτό το ποίημα. Άνοιξε στα χέρια σου, αγκάλιασε στη θάλασσα και μείνατε ενωμένοι για πάντα. Αιώνιο ζευγάρι με τις χαρές και τις πίκρες, τους έρωτες και τους θυμούς σας. Χαράματα σας ξυπνάει η αυγή, μετά έρχεται ο ήλιος να φωτίσει τη ζωή σας. Ο πάτης να δροσίσει το κορμί, η νύχτα να μπερδέψει τις γραμμές σας. Κατακτητές πέρασαν πολύ, άφησαν μόνο κάποια ίχνη. Εσύ πάντα εκεί, αγκαλιάζεις τα δικά σου παιδιά. Χαίρεσαι τις χαρές τους, κλαις τις λύπες τους. Σε θωρώ από μακριά και αγκαλιάζω ψυχή μου. Σε θωρώ από κοντά και δεν σε χορταίνω. Νύχτα με φεγγάρι να καθρεφτίζεσαι μέσα στα κύματα. Ερωμένη της θάλασσας, το φως, οι σκιές ομορφαίνουν το κορμί σου. Άνδρος, πατρίδα, τέλος και αρχή. Νόημα και σκοπός της ζωής μου. Η μοίρα μας ένωσε απ' αρχής, έρωτας ατέλειωτος να είναι η ζωή μας. Την ίδια
μια παρόμοια εικόνα της Σάνδρου, όταν η χώρα δουλεύει κανείς το βράδυ φωτισμένη με τα φώτα να κάθεται μέσα στη θάλασσα και το κοιτάει από απέναντι τον υπογείο, ας πούμε. Μπορεί να το φανταστεί σαν ένα πλωτό υπεροκειάνιο, σαν υπεροκειάνιο. Τα φώτα έτσι όπως φαίνεται. Έτσι το φαντάστηκα και έγραψα το ποίημα το υπεροκειάνιο. Τα φώτα της πόλης καθρεπτίζοντας τη θάλασσα. Έμοιαζα με αγκυροβολημένο υπεροκειάνιο. Πολύχρωμα με αντανακλάσει στο νερό σε ταξίδευα. Καθισμένο στο απέναντι καφέ, επινεούζω και σκεπτόταν. Είχε μπει στο υπεροκειάνιο και έφευγε. Περνούσαν οι άνθρωποι δίπλα του, αλλά δεν τους έβλεπε. Ήταν μακριά, σε λιμάνια ανηρικά, με φώτα και άγνωστο κόσμο. Πόλεις χωρίς όνομα, αλλά με ωραίους ανθρώπους. Όμορφες γυναίκες, κοψοί άντρες, πολλά παιδιά και έντονα φώτα. Η ώρα περνούσε, το φεγγάρι πρόβαλε και έδωσε την πινελιά του. Ολοστρόγγυλο, με το χλωμό του φως να παίζει με τα κύματα. Άρα γιατί τις εικόνες έχει ο παράδεισος, σκέφτηκε. Μήπως ο παράδεισος στη γη και δεν το ξέρουμε. Είχε ψύχρα και το βράδυ, αλλά δεν την ένιωθε. Η ψυχή του ήταν ζεστή, την είχε ζεστάνει η εικόνα της πόλης και η σκέψη του μυαλού του. Η ώρα πέρασε χωρίς να το καταλάβει, μέχρι τη στιγμή που το κασόνι έβαλε τον λογαριασμό. Ξαφνικά ανατρίχιασε το κρύο. Έχει ψύχρα, απόψε μονολόγησε. Έφυγε και το υπεροκειάνιο, ώρα να γυρίσει στο σπίτι. Όλοι βλέπουμε ότι το χρόνο να περνάει και να χαράζει το στίγμα του πάνω μας. Όλοι κάνουμε αυτές τις σκέψεις. Με αυτές τις σκέψεις έγραψα το ποίημα το είδωλο. Ο χρόνος περνάει και βλέπεις να γίνεσαι κάποιος άλλος. Κοιτάς τον καθρέφτη και αντικρίζεις κάποιον που σου μοιάζει. Ο χρόνος δουλεύει αθόρυβα, εις βάρος, σιωπηλά και ύπουλα χαράζει τις δημιουργίες. Τα ατίθασα σκαλωτά μαλλιά που ατίμονα προσπαθούσες να ισχυώσεις, με τον καιρό συμβιβάστηκαν και σήκωσαν λευκή σημαία. Το αγέροχο κορμί που βάζει περήφανα μίγνινε το βήμα του και άλλαξε πορεία. Κοιτάς τον καθρέφτη και βλέπεις το είδωλό σου που δεν είσαι εσύ, αλλά κάποιος άλλος που όμως είναι οικείος. Αχ, πατέρα. Δεν ήξερα πόσο πολύ σου μοιάζω. Επίσης, όλοι οι άνθρωποι ονειρεύονται. Τους αρέσει να ονειρεύονται. Τους αρέσει να σκέφτονται πράγματα που πολλές φορές είναι άπιαστα όνειρα, που δεν μπορεί να τα πιάσεις. Αυτά τα έγραψα, τα συγκέντρωσα σε ένα ποίημα που λέγεται «Η ζωή που δεν έζησες». Μέσα από τη ζωή των άλλων, είδες αυτά που δεν έζησες. Στιγμές που ταυτίστηκες, στιγμές που δανείστηκες. Αυτά που το μυαλό ονειρεύτηκε και ποτέ δεν έλυξες. Τα είδες στα παραμύθια, στη ζωή που κάποιοι έζησαν ή ονειρεύτηκαν και έπλασαν. Η ψυχή ανικανοποίητη, φτιαγμένη για μεγάλα πράγματα που δεν ήρθαν ή δεν έρχονται και όμως τα αισθάνεσαι. Είναι εκεί. Περίμενα να τα αγγίξεις. Αλλά είναι μαγικά. Όταν τα πλησιάζεις απομακρύνονται. Αν επιμείνεις, εξαφανίζονται. Μένει να ονειρευτείς, να ζήσεις μέσα στη ζωή των άλλων, αυτών που έζησα ή που ονειρεύτηκα ότι έζησα. Δεν έχει σημασία. Αρκεί να μπορείς να ονειρευτείς. Αρκεί να μπορείς να ταυτιστείς. Η ζωή είναι στιγμές που ζεις. Στιγμές που ονειρεύεσαι ότι ζεις. Είναι ανεπανάληπτη. Και οφείλεις να ονειρευτείς. Να ανέβεις ασύννεφα. Και ας ξυπνήσεις κρυπόλυτος και τρέμοντας στη γη. Και καπάκι έρχεται η πραγματικότητα, που είναι η ζωή που ζούμε, η ζωή που έζησες. Και λέω λοιπόν σε ένα άλλο ποίημα. Κι αν τα μεγάλα όνειρα έμειναν όνειρα, δεν πρέπει να λυπάσαι. Έζησες το ξάχυσμα του ουρανού στο πρώτο βλέμμα του ήλιου. Τα χρώματα στα σύννεφα, στο ξύπνημα της μέρας. Έζησε το μαβί του ουρανού στην τελευταία ματιά του ήλιου πριν τη δύση. Κι αν τα μεγάλα σχέδια δεν βγήκαν, δεν πρέπει να λυπάσαι. Είδε το δειλό ξεμύρισμα του φεγγαριού πίσω από το βουνό. Το κρυφτούρι που έπαιζε με τα σύννεφα. Το τροπαλό του καθρέφτη μα στη θάλασσα.
και ο τελευταίος του ίχνος πριν χαθεί στον ορίζοντα. Και αν τα όνειρα έμειναν όνειρα, δεν πρέπει να λυπάσαι, έκανε ταξίδια τη μουσική σε τόπους μαγικούς, που μόνο μουσική σε πάει. Άκουσες φωνές, μαγικές, μελωδίες ενηρεμένες, ένιωσε να τριχύλα σε μουσικά ακούσματα. Δάκρυσε από συγκίνηση, από αγαρίσεις ψυχής. Και αν τα σχέδια δεν βγήκαν, δεν πρέπει να λυπάσαι, άκουσες το κελάσμα των πουλιών. Τόσες παραδακές φωνών. Υπήρξαν φορές που κατάλαβες τι έλεγα. Άκουσες το μουρμούρισμα του νερού, στα ριάκια και στα ποτάμια. Και αν τα όνειρα έμειναν όνειρα, δεν πρέπει να λυπάσαι, είδες τα λουλούδια να χτίζουν όλους τους συνδυασμούς των χρωμάτων στην παρέα της φύσης, είδες τα φυτά και τα δέντρα να καρπίζουν, γεύτηκε και τους σχισμούς τους. Και αν τα όνειρα να βάγισαν και τα σχέδια μέσα σε σιτάρια ξεχασμένα, θυμίσου τη μέρα που περπάτησε στη βροχή, την υφάδωση κοινού που έπεφτα πυκνές και άσπρωσε τα πάντα. Μια ανεμόνη που χάριψες χωρίς να κόψεις, τα φιλιά της θάλασσας στην άμμο. Θυμίσου όλα αυτά και άλλα πολλά που είδες, που είδες και έζησες. Και σκέψου ότι για αυτά άξιζε να ζεις, άξιζε να ονειρεύεσαι. Γιατί τα όνειρα και τα σχέδια είναι πηγές δημιουργίας, η πρώτη ύλη για να κινηθεί ζωή. Και αν τα όνειρα έμειναν όνειρα και τα σχέδια δεν βγήκαν, είναι ζωή που έζησες, η μία και μοναδική, αυτή που σε πήρε από το χέρι και σου έδειξε τα πάντα, αυτά που έζησες και αυτά που δεν έζησες. Με αυτά τα λόγια θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι που ήρθατε. Το βιβλίο περιέχει 45 ποίηματα και 7 διηγήματα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές και καλούς φίλους Μαριάννα Φωτοπούλου Μαργέτη, τον Κώστα Τάκη και τον Γιώργο Καλλιβρώση. Ήταν λίγο υπερβολική χρήση, έτσι νομίζω εγώ. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στη Χαρά και τον Γιάννη Σεπέρκα για τη βοήθειά του στη δημοσιογραφική παρουσίαση, την Καΐρο Βιβλιοθήκη και την κυρία Ειρήνη Δάμπαση για την παραγωγή της αυλής. Τέλος, να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την υποστήριξη στο συγγραφικό μου έργο. Μπορείτε να πάρετε ένα ψηφικό για γλυκό. Και όποιος θέλει μπορεί να πάρει και κάποια βιβλία μου. Έχω τα 4 βιβλία γιατί το πρώτο έχει εξαντληθεί. Σας ευχαριστώ πολύ.